Χαίρετε. Σήμερα θα ήθελα να σχολιάσουμε για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διαχωρίσουμε και να ξεχωρίσουμε την πρόοδό μας και γενικότερα το πόσο έμπειρος είναι ένας αθλούμενος ή όχι. Λοιπόν, η λογική λέει ότι όσο περισσότερο θα ασχοληθώ, αυτό δηλαδή κυρίως το έχουν οι αρχάριοι, πώς έχουν το μέτρο σύγκρισης, με το πόσα κιλά παραπάνω θα σηκώσουν από προπόνηση σε προπόνηση. Σου λέει, όταν ήρθα εγώ, σήκωνα 10 κιλά στους αλτήρες και τώρα σε 2 μήνες παίρνω 15. Έχω ανέβει πολύ. Ναι, έχεις ανέβει, δεν θα πω όχι, αλλά το θέμα μας είναι το πόσα περισσότερα κιλά σηκώνεις ή η ποιότητα της εκτέλεσής σου, το πώς θα σηκώνεις. Γιατί αν μου λες ότι, ας πούμε τώρα στην πλάτη, τροχαλία ή σε έλξεις, έπαιρνα λέει μία έλξη και τώρα κάνω 5. Ναι, αλλά κάνεις 5 και κάνεις να μην πω τι, πώς τις κάνεις. Είναι αυτό μέτρο σύγκρισης, η ποσότητα, ο αριθμός επαναλήψεων, η δύναμη που έχεις ανεβάσει. Όχι, είναι ένα μέρος, είναι μια ένδειξη ότι έχουμε ανέβει λίγο. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε, κυρίως οι αρχαροί, οι παλαιότεροι το καταλαβαίνουν, είναι η ποιότητα της εκτέλεσης και γενικότερα της τάσης του σώματος σε οποιαδήποτε άσκηση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Δηλαδή, την άσκηση που έκανες με τα 10 κιλά στο μονόζυγο, όπως εκτελείς, όταν εκτελείς, βελτίωσες την άσκηση κατά την εκτέλεση ή αυτό που σε ενδιέφερε μόνο ήταν να ανέβεις περισσότερες φορές. Αν δεν τη βελτίωσες, δεν μου λέει τίποτα. Δηλαδή, το να κάνεις από 3-5 δεν έχει να κάνει καθόλου με την πρόοδό σου επάνω στη γυμναστική. Απλά το σώμα σου βρήκε τρόπο να κάνει 2 παραπάνω. Δούλεψε η πλάτη σου όπως έπρεπε στο μονόζυγο. Στον πάγκο δούλεψε το στήθος σου όπως έπρεπε. Συγκεντρώθηκε στο σημείο που πρέπει η κάθε άσκηση να σε πιάσει. Αυτό λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε. Αφήστε τους αριθμούς, αφήστε τα κιλά τα πολλά για όταν έρθει πρώτα η ποιότητα. Θα έρθει η ποιότητα στην άσκηση, θα έρθει η σωστή εκτέλεση και εκεί πάνω θα αρχίσουμε να χτίζουμε και σε δύναμη και σε αντοχή και σε όλα. Έτσι θα αποφύγουμε και πολλούς τραυματισμούς, έτσι θα φτάσουμε σε πολύ υψηλότερο σημείο από εκεί που θα ήταν απλά να με ενδιαφέρει να σηκώνω πολλά κιλά. Η σωστή τεχνική θα φέρει και την ποσότητα, η ποιότητα δηλαδή. Λοιπόν, προσέξτε οι αρχάριοι, μη σας ενδιαφέρει μόνο το πόσο θα σηκώσετε και το πόσες φορές θα εκτελέσετε. Έχετε το νου σας, γιατί η γυμναστική δεν είναι για ένα μήνα. Υποτίθεται ότι πρέπει να το κάνουμε για μία ζωή αυτό. Ευχαριστώ πολύ.